Η έκθεση χαρακτηρίζει στρατηγικό εταίρο την Τουρκία και αναγνωρίζει τα συμφέροντα και τους στόχους της στον ανταγωνισμό με την ελληνική αστική τάξη για τη γεωστρατηγική αναβάθμισή τους. Καλεί το τουρκικό κράτος να διευθετήσει τις βλέψεις του μέσα από διάλογο και διπλωματία, όπου θα τεθεί το Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ ως κυρίως πιάτο για συνεκμετάλλευση, την οποία υποστηρίζουν η ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωατλαντικό μπλοκ, με το οποίο εναρμονίζεται η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνοντα μεγάλε ευθύνε, ενθαρρύνει τι τουρκικέ υπερηπτήσει, παραβιάσει, την αφισβήτηση ελληνικών νησιών, κάνοντα, όπω η Κομισιόν σε δήλωσή τη, επικίνδυνη διάκριση σε κατοικημένα και μη νησιά. Στο ΔΕΚυπριακό. Η μετατροπή του προκλητικού ισχυρισμού περί ανεπίλητη σύγκρουση σε ανεπίλητο πρόβλημα μέσα στην έκθεση αποσιωπά σε κάθε περίπτωση τη 48χρονη τουρκική εισβολή και κατοχή τη Κύπρου και προμηνύει οδυνηρού συμβιβασμού διχοτομικών λύσεων. Το Ευρωνατοϊκό Στρατόπεδο αποσκοπεί στην ενίσχυση τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και παζαρεύει για να κερδίσει την Τουρκία στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία. Όχι μόνο δεν εγγυάται ελληνικά και κυπριακά κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά οδηγεί σε επικίνδυνε εντάσει και επώδυνε διευθετήσει. Οι λαοί να επαγρυπνούν.